Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο που σε αυτήν εδώ την καναλάρα που τόσο πολύ αγαπάς. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πολύ. Έκανα ένα break όλο το καλοκαίρι γιατί ήθελα να κάνω σαν άνθρωπος διακοπές. Θα με συγχωρέσετε, το ξέρω ότι με αγαπάτε, αλλά άφησα την κάμερα, άφησα το κινητό και έκανα διακοπές. Ήρθε όμως αυτή η ώρα και η στιγμή που είμαστε ξανά μαζί. Ας πέσει το φίλερ για να σου πω μετά τι έρχεται, τι θα δεις. Ξεκινάει βλογκάρα! Βλογκάρα με... Μπορείς να πεις βλογκάρα με τη γογάρα! Τώρα μου ήρθε, γιατί ήταν ωραίο. Λοιπόν, έρχεται βλογκάρα λοιπόν με τη γογάρα. Όπως πολύ καλά θα έχετε δει από κάτω τον τίτλο αυτού του βίντεο, πάμε στα βουνά. Ξεκινάει ένα road trip που θα ανέβουμε στον Όλυμπο. Θα ανέβουμε. Θα τσακάρουμε τον Όλυμπο. Το θέμα είναι πώς θα, κατέβουμε. Είμαι πανέτοιμη. Πανέτοιμη, μου έχει βάλει σορτσάκι. Έχει βάλει σορτσάκι εδώ πέρα. Με καλτσάκι. Εγώ είμαι παντελόνι κλασικά. Η κάλτσα είναι έτσι. Είναι αυτή. Ωραία. Θα τη σηκώσω. Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι να έρθετε μαζί μας αυτό το πουσουκού! Παναγία μου! Παναγία μου! Παναγία μου! Παναγία μου! Καλό μας ταξίδι. Ο Θεός και η Παναγία να μας έχει καλά, να ανέβουμε, να κατέβουμε, να είμαστε ασφαλείς. Να βγάλουμε ωραία story, ωραίες φωτογραφίες. Να βγάλουμε ένα ωραίο βίντεο για να δουν εδώ τα παιδιά. Θα πάμε να συναντήσουμε και άλλους φίλους μας. Αυτά. Ξεκινάμε. Θέλω οικόπεδα, γούστα ακριβά, έχω γούστα ακριβά, άρα μας βλέπουν αυτοί, πιστεύεις, από εκεί μέσα. Γούστα ακριβά, έχω γούστα ακριβά, γούστα. Είναι η στιγμή που η Βυριδίκη παλεύει για το πώς θα στήσει το κινητό καλά για να βγάλουμε μία λήψη. Γιατί κοιτάξτε τι ωραίο φώτα που έχει. Η προηγούμενη λήψη δεν βγήκε, γι' αυτό συνεχίζουμε έτσι. Εγώ είμαι σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Δε θέλω εγώ. Ενώ εγώ είμαι πολύ ρουγκά. Δε θέλω. Χαρά. Ωραία τα πιτζάμια. Συγγνώμη, αλλά το κορίτσι εδώ έχει βάλει τα σατέν τα πιτζαμάκια τη. Ενώ έπρεπε να κοιμάμαι με τι! Με τι! Με ένα τίσερ, παιδί μου. Δεν ξέρει τι μπορεί να μα πει. Ναι, έχει δίκιο. Είναι ελεύθερο το κορίτσι, οπότε δεν ξέρει τι μπορεί να προκύψει. Έχει φέρει ολόκληρη παλίτσα. Θέλω να βάλω αυτό το τζινάκι. Και θέλει να σετάρει. Το οποίο τζι. Θα το δει Βουλγαράκι, θα τρελαθεί. Είναι τη Ελένη. Και τώρα σετάρει τα ρούχα τη για να πάμε να φάμε. Στο χωριουδάκι. Στη γωνία. Εντάξει. Κάπου. Παιδί μου, είμαστε σε ένα χωριουδάκι το οποίο θα είμαστε εγώ, εσύ και άλλα δύο άτομα. Γιατί κάνεις contouring? Τι κάνεις? Όμως λέω κονσίλερ, γιατί είμαι λίγο ταλαιπωρημένη σήμερα. Δηλαδή μου έχω ένα κλειό άρωμα. Αυτό είναι αγαπημένο μου, παιδιά. Έχουμε κάτι να φάμε. Πίτσες και μακαρόνια, γιατί πρέπει να πάρουμε τα τάμπρα και μας είπε το αυτοκίνητο εδώ απέναντι. Είμαστε μια ομάδα 13 ατόμων. Αυτές εδώ είναι το αφεντικό. Ο δάσκαλος. Πόσα άτομα θα είμαστε αύριο? 14. 13 θέλω. Ένα ζητάρδι. 14 αρχίζουμε. Πόσο φτάνουμε πάνω όμως? Ωραία. Εντάξει. 14 αρχίζουμε. Ενημέρωση σωστά το κοινό. Εγώ θέλω να είμαστε 13. Μήπως να μην έρθω. 13. Να είναι το ωραίο το νούμερο. Ποιος θα μας βγάζει selfie? Εδώ είναι η ομάδα.
εδώ η ομάδα. Αύριο έχει 5 ώρα ξύπνημα στη ρεσεψιόν. Λοιπόν, έχουμε έρθει για το τελευταίο μπριφάρισμα πριν ανέβουμε αύριο. Τα παιδιά το πίνουν. Γιατί να είναι πολυμπός, ξέρεις. Για μένα δεν μου αφήσαν. Τα έχετε ξακουλοποιήσει όλα τα. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ όχι. Βάζεις. Ωραία. Μέσα σε σακούλα. Γιατί να το βάλουμε σε σακούλα? Για να διαβροχοποιήσει. Αν βραχή κάτω σου. Α, έχω το διάβροχο. Άλλη μέρα. Η ώρα είναι 5:30. Γιατί ταλαιπωρούμαστε έτσι, για ποιο λόγο? Αυτή έχει ξυπνήσει μια ώρα πριν. Γιατί ίσιοσε τα μαλλιά. Ίσιοσε και τα μαλλιά της, παιδιά, δεν αντέχω. Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να μας βρει. Τι να μας βρει, παιδί μου, στο βουνό? Μας μια καταχνιά ένα κάτι. Να πάμε ίσια μαλλιά. Δεν την παλεύω. Έχω αρχίσει ήδη. Και κουράζομαι. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Έχουμε ανέβει αρκετά ψηλά. Ο φίλος μας Αργύρης είναι φωτογράφος, θα τραβήξει βίντεο κτλ. Είναι επαγγελματίας. Τον έχουμε πάρει μαζί στο αμάξι, δεν ξέρω τυχαία. Εμείς τον πήραμε στο αμάξι τον Αργύρη. Και μπροστά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να περάσουμε γιατί τρέχουν νερά. Και πρέπει να έχει κοπεί ο δρόμος. Καλά είναι. Το έχουμε, λες? Πιστεύω ότι το έχουμε. Ευρυδίκη, Παναγία μου, πιστεύουμε πάνω σου. Πάμε σιγά σιγά. Μου πήρε τις κάλτσες. Πήρα τις κάλτσες γιατί έχω άγχος να χτυπήσω τα παπούτσια. Τέτοια φίλη. Και όχι τίποτα άλλο, μου δίνεις και βρώμικες κάλτσες. Όχι, όχι, τις έπινα χθες το βράδυ. Ήξερα ότι θα συμβεί αυτό. Η ομάδα είναι έτοιμη. Ελάτε να σε φτιάξω. Α, δεν είμαι έτοιμη. Δεν είμαι έτοιμη. Έλα. Coach, λέγε. Πες. Δεν δένει εκεί. Δεν είναι, πώς δεν δένει. Αλήθεια. Κάτσε. Αχ, μπράβο ρε, τώρα το έχεις σπάσει. Εντάξει, όλο το βάρος από εδώ το κάνεις και από τη μέση. Ωραία. Θέλω να μου πεις μια κουβέντα. Πες. Ούτε μία. Έχουμε δρόμο ακόμα. Για να πούμε κουβέντα, ε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, είστε έτοιμοι? Ξεκινήσαμε. Από το καταφύγιο. Πού είμαστε, Πριόνι? Πριόνια. Πριόνι, είμαστε Πριόνια. Ξεκινάμε. Άντε, καλή μας ανάβαση λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε κάνει το πρώτο διάλειμμα. Πόσο έχουμε περπατήσει να μου πεις? 800 μέτρα. Εντάξει, ωραία. Έχουμε άλλες 7 ώρες. Λίγο παραπάνω. Ταντεραραν! Πρώτη φορά βλέπω τη μούρη μου να είναι τόσο κατακόκκινη. Αυτό θέλει. Παιδιά, η γογό είναι ελεύθερη. Να τη βρούμε ένα καλό παιδί. Να την αποκαταστήσουμε. Α, ωραία, διάλεξε, έχουμε την κοιλία. Έχουμε την κορίτσια. Ορίστε. Πόσα κιλά έχεις πάνω σου? 60. Αν θες μπορείς να με πάρεις και εμένα στην πλάτη. Χειρότερη. Έχει κάνει άτζελα. Έλα, δυναμίτης, πάμε.
Μία ακόμα πέντε εκεί. Ατριβίκι. Για πες. Εντάξει. Δεν θα φτάσουμε ρε κερατά πάνω. Για πες. Είμαστε στα 2.376 μέτρα. Στα 2.450 πέφτουμε. Πίνουμε τσίπουρο. Θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Για πες, 2. Κωνσταντίνα, αγάπη μου, έλα πάρα με από εδώ. Τι ωραία που είμαστε εδώ. 40 λεπτά θέλουμε για να φτάσουμε. Τα 40 λεπτά πώς θα το κάνουμε εμείς. 40 λέει. Βίντεο τραβά. Για πες, έχεις αναφοβηθεί. Όχι τώρα, αλήθεια είναι η πρώτη φορά που φοβάμαι. Γιατί. Μαλακά, άντε τώρα. Αλήθεια, Τι. Άντε. Μετά από 7 ώρες και περπάτημα, ανάβαση σε γκρεμούς, φτάσαμε εδώ, στο οροπέδιο, φτάσαμε κορυφή και εντάξει, δεν υπάρχει το συνέστημα αυτό. Είναι ότι, ρε παιδί μου, τα κατάφερες, οι κόποι σου ανταμείφθηκαν, έφτασες και τι να πω, τρομερή εμπειρία. Μας έχει μείνει πάρα πολύ λίγο. 5 λεπτά 10 διαδρομή για να φτάσουμε στο καταφύγιο, να κάτσουμε να φάμε, να πιούμε τις μπυρίτσες μας, να κοιμηθούμε, να στήσουμε σκηνές, γιατί θα στήσουμε σκηνές και θα κοιμηθούμε έξω. Εδώ πέρα τραχανά, κλασικά, σουπίτσες. Και μείνα εδώ να προχωρώ, να προσπαθώ να σε κάνω να φύγεις και το μυαλό να μην λέει σ' αγαπώ. Και μείνα εδώ να προχωρώ, να χαζεύω τις ώρες που λύνεις. Μες στην καρδιά μου, μες στο πανικό πηγαίνω, βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, παίρνω και έχω. Προβλήματα έχω στην άκρη, τα αφήνω, ξεδίνω. Μπαίνω φορά, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά. Μπράβο! Μπράβο! Βρήκα και τα καταφέρουμε εδώ μέσα. Δώσ' μου ένα κομματάκι. Δώσ' μου ένα κομματάκι γιατί πειλάω. Τώρα, εγώ λέω να τα αφήσουμε εδώ. Θα κάνουμε τσιμπούσι. Όχι. Ναι. Άμα δεν γίνουν χάλια από την υγρασία. Έχει μείον 6. Λοιπόν, κοίτα πόσο κομμάτι είναι. Εμείς ντυθήκαμε. Τέλεια. Βάλαμε τα σκουφιά μας. Αλλάξαμε μπουφάν. Έβγαλα τους φακούς. Για να πάμε για ύπνο. Ντυμένες.
Λοιπόν, αυτό το πλάνο δεν με κολακεύει καθόλου. Ας σηκώσω τα χέρια μου τα πονεμένα, τουλάχιστον να έχω ένα καλό πλάνο. Είμαστε μέσα στη σκηνή, έχουμε βάλει, εγώ έχω βάλει 3 κάλτσες, 2 παντελόνια, 3 μπλούζες, μπουφάν παπουλένιο, υπνόσακο που είναι, μας είπε ο Μάριος... Υπνόσακο, αερόσακο. Υπνόσακο που λέει πόσο, για πόσους βαθμούς? Για μείον 50. Για μείον 50. Εγώ κρυώνω παρόλα αυτά. Δεν έχει μείον 50. Ναι. Και τώρα θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε με σκουφιά, με κάλτσες, 3, τις είπα. Τις είπα. Ναι. Αντίο ζωή. Καλό ξημέρωμα, η ώρα είναι 9. Όχι, είναι. Τι ώρα είναι? Έχει πάει 10 παρα 10. Α, η ώρα είναι 10 παρα 10. Ωραία. Που το ζούμε κι αυτό. Μας. Αυτά. Αυτά, παιδιά. Λοιπόν, καληνύχτα. Τα λέμε με την αυγή. Για πες. Μια χαρά κοιμήθηκα. Δεν κρύωνα. Και τώρα ήρθα πιο τη ζεστή μου σκουλάτα. Είστε στην καλύτερα που πήγες να πεις. Εκεί. Στο κρεμό. Βλέπω μαύρο και αμόφυτα. Αλήθεια, δεν μπορούσα να γράψω. Βλέπω αυτά κλάματα. Ξέρεις τι έχει από το κάτω. Είναι ο κρεμός που βλέπαμε από απέναντι. Λέω δεν πειράζει, θα τα κάνω εδώ. Εδώ θα κάτσω, έτσι θα τα κάνω. Αλλά μετά δεν έβρισκα να γυρίσω πίσω. Και μετά. Εντάξει. Ένα χέρι ή δύο χέρια, ένα πόδι. Τρία σημεία ασφάλειας, ποτέ δύο. Εντάξει. Οποιοδήποτε αντιμετωπίσει πρόβλημα, νιώσει δυσφορία ή ότι δεν μπορεί να το διαχειριστεί, το λέει είναι πολύ εύκολο. Το να ασφαλίσουμε. Τι είναι αυτό το βίντεο? Α, τραβάει βίντεο. Γεια σου βίντεο. Γεια σου βίντεο. Είστε έτοιμοι, ε? Ναι, όχι, αλλά είναι ένα καλό δείγμα. Θα το συζητήσουμε στην πορεία. Θα πάμε. Έλα ρε, είστε δυνατοί ρε. Πάμε. Είστε δυνατοί. Την γλίτωση, είστε δυνατοί. Και έρχεται, έχετε μαζί και την Νίκη. Γεια σας. Άντε με το καλό. Άντε παιδιά, προσοχή. Πω, παιδιά, μπράβο σας. Εντάξει τώρα. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα παιδιά έτοιμα να ανέβουνε. Δεθήκανε. Από τα 15 άτομα θα ανέβουνε οι 5. Θα πάνε κάπου εκεί πάνω. Πού δεν φαίνεται. Δεν βλέπουμε τίποτα. Εδώ είναι ο μύτικας κορυφή. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν θα επιχειρήσω να ανέβω. Γιατί... δεν νιώθω άνετα για να το κάνω αυτό με αυτόν τον καιρό. Θα ανέβουν οι πιο προ, αυτοί που το έχουν ξανακάνει. Οπότε σε αυτά τα πράγματα και σε αυτές τις συνθήκες καλό είναι να σκεφτόμαστε παρά να βάζουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Ήθελα πάρα πολύ να ανέβω. Δυστυχώς δεν μπορώ. Με τον καιρό δεν μπορείς να τα κάνεις, να τα βάλεις. Οπότε είμαι πολύ ευτυχισμένη που ανέβηκα τουλάχιστον μέχρι εδώ. Τώρα τα υπόλοιπα 200 μέτρα. Οκ. Okay. Θα έρθει άλλη στιγμή που θα ανέβουμε και στην κορυφή, κορυφή, κορυφή. Η ομάδα γύρισε! Ήρθε! Μπράβο ρε παιδιά, συγχαρητήρια! Μπράβο, μπράβο! Ευχαριστούμε! Λοιπόν, να σου πω, έλα. 50 κορφές, 50 φορές μύτικα, ναι. Να τις εκατοστήσεις. Ευχαριστώ. Στην 51η θα είμαστε και εμείς εκεί. Εννοείται. Ξανά. Ξανά. Και οι 15. Πώς περάσατε παιδιά? Ωραία! Μπράβο! Δύσκολο, ε! Δύσκολο, δύσκολο! Για να το λέει η Νίκη, αντίο ζωή δηλαδή! Αυτό πετύχαμε να πέφτουν πέτρες από πάνω. Εμένα μου ήρθε ξυστά εδώ. Και μία τον Πέτρο πέτυχε στο κράνος. Τέτοια, κοντρόλου. Ναι, είχε κόσμο. Πολύ ομίχλη στο ανέβασμα. Στο ανέβασμα δεν είναι πάρα πολύ προσοχή. Μπράβο, παιδιά, τα καταφέρατε. You don't even know me like that. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε να κατεβαίνουμε. Υπολογίζουμε ότι θα το κάνουμε γύρω στις 5 ώρες από τις 7.30 που ανεβήκαμε.
καλό μας δρόμο. Δεν μπορώ! Τσουκου τσουκου τσουκου, τι ωραία. Έλα εδώ στην αγκαλιά. Έλα εδώ. Πω πω, τι ωραίο πλάνο είναι αυτό. Μην είναι πέφτουν οι πέτρες. Μην είναι. Σαγαπώ, σαγαπώ, σαγαπώ. Στεφάκι, το κάνετε πίτι για να τρομάζετε. Είναι αλήθεια, μετά που γίνεται. Σταματήσαμε και στο πρώτο καταφύγιο που βρήκαμε μπροστά μας. Και τώρα έχουμε συνεχίσει. Προχωράμε σχεδόν 3/4 σταμάτητα. Γιατί προσπαθούμε να φτάσουμε κάτω στα αμάξια προτού νυχτώσει. Εδώ είμαι τα κορίτσια μου. Να τα κορίτσια. Έχουμε φτιάξει ένα δυνατό τέμπο, ένα ρυθμό που είμαστε σταμάτητες. Εσύ, πολύ κακό πελά τώρα, να ξέρεις. Τα καταφέραμε. Ήτανε τέλεια. Ο Μάριος θέλει να κάνει προπόνηση γιατί προετοιμάζεται για τους αγώνες του και την πληρώσαν 15 άτομα. Αυτό συνέβη, συγγνώμη. Γι' αυτό μας είπε, ελάτε να φτιάξουμε ένα κουπάκι να πάμε στην Όλυμπο. Χαχαχα, χαλαρά θα φάγει. Κοίτα εδώ πως έχει στάσει ο άνθρωπος. Και αυτός θα μου γελάει, εντάξει. Και έχω γίνει μουσκεμα, στάζω. Πόσα κιλά θα έχω χάσει. Τρία σίγουρα. Τρία κιλά έχω χάσει. Ναι. Παναγία μου, όλα δύο θέλω και είμαι τέλεια. 5 κιλά θέλω να χάσω. Το πήγαμε καλά εδώ. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Τελείωσε. Είμαστε Λιτόχωρο. Τρώμε με όλη την ομάδα εδώ. Κατάσταση. Αυτό δεν πρέπει κανονικά να σας τον δείχνω καν. Πρέπει να φάει block, delete και report για όλα αυτά που μας έκαναν. Η άλλη ομάδα είναι από εδώ πίσω. Τρώει. Τρώμε. Πώς είστε, παιδιά, εντάξει. Μια χαρά. Και η υπόλοιπη ομάδα είναι από εκεί. Κωνσταντίνο, Πέτρο. Κωνσταντίνε, Πέτρο. Έλα, αυτό. Αυτό. Το πλάνο. Και η Χριστίνα από εκεί. Σημασία έχει ότι, παιδιά, κατεβήκαμε. Κατεβήκαμε και μάλλον, όχι μάλλον, μάλιστα σε χρόνο ρεπό. Τι έχω πάθει, δεν μπορώ να μιλήσω. Κατεβήκαμε σε χρόνο ρεκόρ, κάναμε χρόνο διαδρομής. Πόσες ώρες, 5 ώρες. 4,5. Λοιπόν. Μπορούσατε και πιο κάτω. Γεια! Γεια, κάνω vlog! Να, θέλετε να πείτε κάτι στο vlog. Θα είσαι μέσα. Εντάξει, ας μην μιλήσουμε για μένα. Βλέπετε τα βιντεάκια. Ας μην μιλήσουμε για μένα. Βλέπετε YouTube. Πώς. Τώρα το παράτησα. Εγώ το παράτησα, το καλοκαίρι εννοείς. Ναι. Α, ναι. Τώρα όμως επιστρέφω με vlog από εδώ. Τα ονόματά σας πώς είναι, κοριτσιά? Εμένα με λένε Νίκη. Η Κάτια και η Νίκη. Είστε από εδώ, από Λιτόχωρο. Εδώ μένω. Ναι. Α, ορίστε, μένουν εδώ τα κορίτσια. Πείτε να γεια. Για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ναι. Επιστρέφω να σας κάνω την αποφώνηση για το βίντεο. Κάπως έτσι μάλλον θα κλείσει το βίντεο αυτό. Λοιπόν, με αυτόν εδώ. Πήγες πάρα πολύ καλά. Πήγες να πεθάνεις μόνο 18 φορές. Ναι, πήγα να πεθάνω γιατί με πήγες από τα γκρέμια. Στην ανάβαση και στην κατάβαση. Γελάτε, γιατί γελάτε ρε. 18 φορές. Αλλά. Εγώ 18, εγώ πόσες. 30. Παραπάνω ρε. Πάρτα. 30. Πάρτα. Ναι. Άρα εντάξει, δεν είμαι εγώ η φοβιτσιάρα. Αλλά τότε κερδίζεις. Πότε? Τότε κερδίζεις. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να το χαρήκατε. Να περάσετε ωραία. Να τολμήσετε να ανέβετε στον Όλυμπο, αλλά μόνο με έναν σωστό οδηγό. Έναν δάσκαλο που θα σας καθοδηγήσει σωστά και με ασφάλεια πάνω, γιατί δεν είναι παιχνιδάκι. Ήταν δυσκολάκι η φασούλα. Εμείς πάλι καλά είχαμε αυτόν, ο οποίος τρέχει κάτι χιλιομετράκια μωρέ έτσι απλά σε Αλάσκα, σε κάτι ζούγκλες, σε κάτι. Και εμείς πάμε και τον ακούμε. Τέλος πάλι καλά που τον είχαμε, ξέρει, ακολουθήστε τον. Στο description box θα δείτε όλα τα ονόματα από όλα τα παιδιά. Ακολουθήστε αυτόν εδώ τον ήρωα.
Του είχα κάνει και συνέντευξη, έτσι το γνώρισα. Και τώρα είμαστε φιλαράκι. Οπότε ακολουθήστε τον, δείτε τον, μάθετε τον, δείτε τι έχει κάνει, πού έχει τρέξει. Στείλτε του μήνυμα να σας ανεβάσει τον Όλυμπο. Έτσι. Λοιπόν, από όλους μας, ένα μεγάλο φιλί. Τα λέμε στο Everest. Φιλάκια πολλά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά.